Με και με ακόμα για να φύγει το Auschwitz της Κορίνθου, το κέντρο υποδοχής μεταναστών. Σας μεταφέρθηκε αυτό σίγουρα και από την αστυνομική διεύθυνση, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η μεγάλη πληγή της κορινθιακής κοινωνίας και νομίζουμε της Ελλάδας ολόκληρης να υπάρχουν τέτοια κέντρα κράτησης. Θα γίνει κάτι να σταματήσει να υπάρχουν αυτά τα κέντρα κράτησης που ντροπιάζουν την Ελλάδα? Ναι. Χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε. Βέβαια, από έναν νέο δημοσιογράφο, δεν είστε, θα περίμενα λιγότερη γλαφυρότητα και λαϊκισμό, ας πούμε, και πιο πολύ συνέστηση της πραγματικότητας. Αν λοιπόν λέτε σε έναν γιατρό ότι οι δυστυχείς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει όπως και εμείς κάποτε, δεκαετία του 60, προϊόν εκμετάλλευσης από σύγχρονους λαθρέμπορους εγκληματίες σύγχρονους και βρίσκουν φιλοξενία σε έναν χώρο εδώ όπως και σε άλλες πολλές δομές μες στην Ελλάδα, αποτελεί ντροπή για το ελληνικό κράτος, δεν το δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων. Αποτελεί ένα πρόβλημα για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο τον κόσμο, βεβαίως. Και όσο αποσταθεροποιείται η λεκάνη της Μεσογείου, η Συρία, το Ιράκ, θυμίζω η Αίγυπτος λίγο νωρίτερα, Λίβανος, η Λιβύη, η Τουρκία απέναντί μας μέχρι και την Ουκρανία, θα ξέρετε κύριε ότι θα αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις. Δεν το συζητάω. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Θέλω να ξέρετε ότι οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Δημιουργήθηκε νέος κλάδος μετανάστευσης, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς. Και άλλο σας έφερα ένα παράδειγμα. Σας είπα, κοιτάξτε το κτίριο της ελληνικής αστυνομίας. Όλοι θα ζήσουν, όλοι θα ζήσουν με τα δεδομένα αυτά, κύριε, τα οποία δίνει η ελληνική κοινωνία το 2014. Δίνουν μεγάλο αγώνα οι Έλληνες. Μεγάλη προσπάθεια. Και οι σύμμαχοί μας και φίλοι μας και συνεδημόνοι μας οι Ευρωπαίοι, αλλά και όλοι οι άλλοι θα καταλάβουν ότι στην προσπάθεια αυτή πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει να είναι συμμέτοχοι. Ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και ότι 6 χρόνια σε μια πολύ σκληρή κρίση η Ελλάδα και σε ένα πρόγραμμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ταμείου και της Ελληνικής Πολιτείας, έχει ζωηστεί πολύ ο ελληνικός λαός. Άρα πρέπει να συνεισφέρουν και αυτοί. Είναι και οικονομικά τα θέματά μας, είναι και πεπερασμένων δυνατοτήτων της ελληνικής αστυνομίας, όσο αυξάνεται το πρόβλημα και μεγαλώνει. Άρα λοιπόν, σφαιρικά θα τα δούμε. Βεβαίως και επιμέρους θα πάμε να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Θα το κάνουμε με ανθρωπισμό και συνέστηση του καθήκοντος. Αν θα προσπαθήσουμε, και ήταν και είναι πολύ σημαντικό για μένα να το πω, με σύνεση, χωρίς μεγάλα λόγια, με χαμηλούς τόνους και συνέστηση της κατάστασης στην οποία ζουν πρώτα απ' όλα οι Έλληνες συμπολίτες μας και αυτοί οι δυστυχείς μετανάστες και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα για να βρουν ενδεχομένως ένα καλύτερο μέλλον. Όταν είναι πρόσφυγες, μιλάω για πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται στις χώρες και έρχονται εδώ πέρα, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε άσυλο και βίζα για κάποιους μήνες. Για όλους τους υπόλοιπους που είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι αδύνατος να τους φιλοξενήσουμε. Γι' αυτό και γίνονται οι προσπάθειες μετά τις δομές μας, πρώτης υποδοχής και επαναπροώθησης, να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους. Ήδη 450 περίπου έχουν επαναπροωθηθεί από το ΙΦΕΚΑ. Όταν θα δοθεί η δυνατότητα, θα σκεφτούμε και θα δούμε ρεαλιστικά τι μπορούμε να κάνουμε και για το κέντρο, και μιλάω για μια άλλη τοποθεσία. Αν στη μεταπολίτευση κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν δηλώσεις προκαταβολικά, με μεγάλα παχιά λόγια, τα οποία μετά έτρεχαν να κρυφτούν από τις ευθύνες τους, αυτό απέχει και συγκύρει πολύ από μένα.